θα μεταφερθούμε σε ένα χώρο, σε ένα σχολείο, στο οποίο βέβαια διαμορφώνεται ένα ξεχωριστό, ένα σπάνιο, ένα όμορφο μοσαϊκό πολιτισμών, νοοτροπιών και κουλτούρας. Ευρωπαϊκό σχολείο, σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για να είμαι ακριβής. Πάμε στην κυρία Παρασκευή Τσιάρα, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι αυτή η ξεχωριστή συνύπαρξη παιδιών μαθητών με διαφορετικές κουλτούρες. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Ακριβώς. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσετε στην εκπομπή. Δική μας η χαρά. Ιδιαίτερα αυτή την ημέρα. Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο της Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα. Είναι λίγο διαφορετικά από τα σχολεία που γνωρίζετε. Είναι αυτή η συνύπαρξη, το πρόγραμμα σπουδών. Ναι, για πείτε μας. Είναι το πρόγραμμα σπουδών από τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν αγγλόφωνα και ελληνόφωνα τμήματα. Και εγώ τυχαίνει να είμαι δεύτερη χρονιά σε αυτό το σχολείο, αποσπασμένη. Και φέτος διδάσκω τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα αγγλόφωνα τμήματα του Δημοτικού. Ποιες είναι οι εθνικότητες των παιδιών εκεί των μαθητών? Είναι από Αγγλία, Σουηδία, Καναδά, Αμερική, Ιρλανδία, Ρουμανία. Έχουμε αρκετές χώρες. Η συνύπαρξη είναι εύκολη υπόθεση? Επειδή αυτά τα παιδιά έχουν εμπειρίες και κουβαλούν ταξίδια που έχουν κάνει στο εξωτερικό, υπάρχει μια κοινή κουλτούρα και σίγουρα η γλώσσα, επειδή έχουν κοινά διαλύματα, κάνουν κοινά project σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως το ανακαλύπτω τον κόσμο, ευρωπαϊκές ώρες, και πάντα φροντίζουμε να κάνουμε την ενσωμάτωση των παιδιών από τις ξένες χώρες και των Ελλήνων. Κυρία Τσιάρα, για ένα παιδί που έρχεται από το εξωτερικό, είναι εύκολο να μάθει την ελληνική γλώσσα? Πώς τους φαίνεται έτσι η πρώτη επαφή με αυτή? Θα σας πω, κάποια παιδιά είναι, η μισή τους καταγωγή είναι από Ελλάδα. Επειδή έχω εμπειρία πάνω στην ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό, γιατί είχα διδάξει σε χώρες όπως Νορβηγία, Αργεντινή, σε Έλληνες εκεί, η γλώσσα μας είναι η πιο δύσκολη στον κόσμο, αλλά και η πιο πλούσια. Γιατί με μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει σε μία άλλη γλώσσα, εμείς έχουμε τον πλούτο να το περιγράψουμε με 10 λέξεις και να περιλαμβάνει μέσα και τα συναισθήματα και τις εμπειρίες. Αυτό το όμορφο έχει γλώσσα μας. Ποια είναι τα κέρδη για ένα παιδί, για ένα μαθητή, ο οποίος φυτά και ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο Ευρωπαϊκό Σχολείο? Σίγουρα κουβαλάει τη βαλίτσα του από 3 έως 4 γλώσσες. Που αυτό είναι το κλειδί στις μέρες μας για επαγγελματική εξέλιξη. Είναι εύκολη η φοίτηση, η διαδικασία? Η εμπειρία σας τι έχει δείξει? Είναι ένα δύσκολο σχολείο? Δύσκολο. Δύσκολο μπορεί να φανεί το οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το χειριζόμαστε εμείς ως εκπαιδευτικοί. Δύσκολο δεν θα το έλεγα, γιατί περιλαμβάνει πολύ και τη βιωματική μάθηση, την έρευνα. Είναι σίγουρα διαφορετικό όμως από τα υπόλοιπα σχολεία που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η κεντρική ιδέα βέβαια η οποία έχει προκύψει είναι ότι είμαστε μια φιλόξενη χώρα. Το Ηράκλειο είναι φιλόξενο, το έχει αποδείξει μέσα από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. Και πανελλαδικά θα ήθελα και ένα σχόλιο. Από 94 χώρες έχουμε υποδεχτεί παιδιά τα οποία φοιτούν αυτή τη στιγμή γύρω στις 26.000 φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδας. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει ποιο είναι λοιπόν? Το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα ενώνει. Ενώνει τους πολιτισμούς και αυτό το έκανε από αρχαία χρόνια. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσιάρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Βέβαια, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.